Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Την αγάπη μου, τι θα γίνει. Μη με πλατεύεις και έχω και πρόβλημα με το δικαστήριο αύριο το πρωί. Τι πρόβλημα? Με τους ψευδομάρτυρες. Ο ένας μου πέθανε ξαφνικά και τον άλλο μου τον πήρε ο Κατσαντώνης. Τι μου λες? Εσύ τι προσπαθείς να μου πεις τόση ώρα? Θες να παντρευτούμε? Για ξαναπες το αργά. Θες να παντρευτούμε? όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μάλιστα κύριε. Ένα ηρωικότατο, μεγαλοπρεπέστατο, όχι βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, γέλασε και από πάνω. Ναι, αυτό σε πείραξε σένα τώρα. Βέβαια με πείραξε, ρε Πέτρο. Πρώτα σιγά μου σου κάνουμε, κυρία μου, δεν σου λέμε ανέκδοτο για ξανθές. Και μάλιστα σε μια περίοδο που εσύ είσαι θέση να γράψεις τόμους ολόκληρους για ανέκδοτα με ξανθιές. Πέτρο. Καλά, ρε, εσύ. Λέω μια και τη συγκεκριμένη ξανθιά την έχει συνέχεια μπροστά σου. Την έχω, μωρή, την έχω. Αφού ούτε καν μιλάμε. Μόνο στη σχολή, τα τυπικά καλημέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνουν οι 7 επιθύβας, καλά, ευχαριστώ, τέτοια. Και για εκείνη τη νύχτα στα Ήμια, ξέρεις τώρα, κουβέντα. Να μου το θυμηθείς, αυτή δεν είναι φυσική ξανθιά. Πάντως, αδερφάκι μου, πολύ φτύσιμο τρως τώρα τελευταία. Τι είδες, Πέτρο μου, τι είδες. Βέβαια, από την άλλη μπορεί να είναι και καλύτερα γιατί. Για φαντάσου η Μίνα να έλεγε ναι, τι φουρτούνες θα είχαμε. Ναι, ενώ τώρα είμαστε Αιγαίων η θάλασσα της ειρήνης. Και γιατί την πιάνει να της μιλήσεις? Α, όχι, Πέτρο μου, όχι. Έχουμε και έναν εγωισμό, μια αξιοπρέπεια. Έχουμε και μια Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου πίσω μας εμείς. Ωραία, και πού θα πάει αυτό το χάλι? Αγνώ. Θέλω εν πλήρη συγχύση. Αφενός πηγαίνω στη Μίνα να τη ζητήσω να χωρίσουμε και καταλήγω να τη ζητάω σε γάμο. Με όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ναι! Και αφετέρου να με τρελαίνει ένα πλάσμα που καταρρύπτει πανηγυρικά τη θεωρία του Δαρβίνου. Για βοηθήστε με λίγο. Δεν είπε ο Δαρβίνος ότι ο άνθρωπος κατάγει το αποπίθηκο. Λοιπόν, αν έβλεπε την κυρία Κουντουράτου, θα έλεγε ότι ο άνθρωπος παρέμεινε εκεί. Και εσύ τώρα στα 40 σου την είδε συγκούρνη Γουίβερ στους γορίλες στην Ομίχλη. Πες μου, ρε Πέτρο, πώς γίνεται να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που το μυαλό σου δεν τον εκτιμάει καθόλου? Γίνεται. Άμα τον εκτιμάει κάποιο άλλο ζωτικό σου όργανο, γίνεται. Πέτρο, μην γίνεσαι πρόστιχος, έτσι. Ναι, εσύ κυκλοφορείς με σημαία σου μια φούστα, εγώ γίνομαι πρόστιχος. Τέλος πάντων. Πού είναι αυτή η Φλόρα να πιούμε κανένα καφεδάκι? Επάνω είναι, μαζεύει τα δώρα που της είχε κάνει η Μίνα για να της τα επιστρέψει. Της είπα ότι αρνήθηκε την πρόταση και έγινε Τούρκος. Φιλαράκο, πάμε τώρα στη σχολή και τα υπόλοιπα τα λέμε το βράδυ. Σου πω, Βρεντένη μου, το βράδυ δεν μπορώ. Έχω συνάντηση στο ραδιοτηλεοπτικό. Μα πρέπει να πάμε, Χρήσε μου. Από τον Φώτον μας έχει καλέσει η γυναίκα. Δεν μπορώ να της πω ότι το ξέχασα. Και εν πάση περιπτώσει, πες μου τι θα φορέσεις, να έχουμε χρωματική αρμονία.
Μη μας ξαναπιάσεις το στόμα της Λεωτσάκου. Ντένι, έχω... Η κυρία Λεωτσάκου τώρα λες και δεν τα ξέρουμε και τα δικά της, που την πιάσανε οι ξαφνικές αγάπες της για την Μπάφαινα και μπαινοβγαίνει στο σπίτι της και τακτοποιεί το ανηλικό της, που τώρα στα γεράματα μου το παίζει Αν Μπάνκροφτ στο μπροτάρι, η Φώτια. Ωραία λοιπόν, αφού το θεωρείς απαραίτητο να πας, πάρε την Ινέτα. Αφού είναι η Ινέτα, έχουν πλακωθεί με την Μπάφαινα. Δεν θυμάσαι, πρωτοχρονιά του 86 που πιαστήκανε ποστής με ποστής επειδή φορούσανε τον ίδιο κολατό. Τι να σου πω, τότε πάρε όποιον θέλεις, εγώ δεν μπορώ. Μήπως να πάρω το Ζάχο. Ωραία, πάρε το Ζάχο. Και επί τη ευκαιρία πες του να μας φέρει και το μονοπάτι του πολέμου. Αλήθεια είναι, Κηφόρε, που ήταν ο Ζάχος πρωτοχρονιά του 86. Εκκινήσουν γύρω γύρω στις σταριές μωρέ. Κυράκο, δεν θα να κάτω, ανάξτε. Έτσι, μπράβο. Αριστοφάνιο. Αφαιρίνει μαριδίτσες. Τίμελα, τίμελα. Κωνσταντίνε, θέλεις κάτι? Να παρακολουθήσεις, δεν πειράζει? Όχι, αλλά δεν έχεις ξανάρθει να παρακολουθήσεις το μάθημά μου? Τι μήπως ένα χρόνο φύγω? Καλή, τι έγινε, μας πεθυμίσατε? Καλή δουλειά σου, παιδί μου. Και εσείς ακροατής, κύριε καθηγητά? Εδώ είναι για τους ακροατές. Γαλαρία. Έλα, μπράβο, ωραία. Ζωντανεύουμε, έλα. Και θα τρώει το πορτοκάλι. Το τραγούδι θα γυρίσει και η λάσπη θα μιλήσει. Τίμελα, τίμελα. Πραγματικά, Φλόρα μου, δεν μπορώ να την καταλάβω τέτοια ιστερία. Βρε ένα ραντζούλα, λεμονιά. Εδώ κάνε μαμάν και τι να τον καταφέρουμε να σου προτείνει γάμο. Και τώρα που τον φώτισε ο Θεός, πας και λες όχι. Η σύγχρονη γυναίκα, Φλόρα μου, δεν έχει συνεχώς το μυαλό της του γάμου. Δεν ξέρω για τη σύγχρονη, αλλά η γυναίκα όπως την έπλασε ο Θεός, από την ώρα που βγάζει δόντια, τον ηθικό πρέπει να σκέφτεται. Ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Δεν είναι ότι δεν θέλω να παντρευτώ τον Κωνσταντίνο, αλλά. Αλλά. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει όταν ο Κωνσταντίνος ήταν απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Και τώρα δεν είναι. Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό? Αν δεν μπορεί παντρευτείτε εκεί πέρα να γεμίσουμε εδώ μέσα κουτσούβελα, να πηδάνε το πρωί στα κρεβάτια σας όπως στη διαφήμιση της Κρέστ, να τρώτε όλοι μαζί χαρούμενο πρωινό όπως στη Μητάμ Σοφτ, και εσύ να τους φτιάχνεις όμορφα και κάκια σαν την ένα μεντή στη Φαρίνα Γιώτης, και ύστερα να τους λες δεν έτυχε, πέτυχε. Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι με τα μυαλά που κουβαλάς σε βλέπω πρώτο τραπέζι ράφι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Ο Κωνσταντίνος είναι μπερδεμένος. Πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο στο μυαλό του. Μα γι' αυτό σου λέω, να παντρευτείτε να ξεμπερδέψει. Και αν εννοείς άλλη γυναίκα, μη φοβάσαι. Οι άντρες, παιδί μου, με τις γκόμενες είναι όπως τα σκυλιά που κυνηγάνε τα αυτοκίνητα. Και εγώ σου λέω ότι τα πιάσανε. Τι θα τα κάνουνε? Ωραία, ζωντανά, παιδιά. Κράτα μου πυρωμένη. Α, παγάπη, έτσι, εσύ τι έπαθε, γιατί έφυγε? Τίποτα, τίποτα. Κάτι είχε ξεχάσει και το θύμισα. Αχ, έτσι που λέτε, κύριε Νικηφόρε μου. Η ζωή υπήρξε πολύ σκληρή μαζί μου. Ευτυχώς που υπάρχει και η τέχνη. Και έχω ένα αποκούμπι. Τώρα δεν έχεις μονάχα την τέχνη, έχεις και εμένα. Μα τι λέτε. Ξέρεις, Διάννα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κάπως μου ήρθε. Και εμένα. Ίσως που δεν γνώρισα πατέρα. Τι να πω. Γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψεις να σου κάνω ένα μικρό δωράκι. Δεν είναι τίποτε σπουδαίο,
Τι κρεμμύδα είναι αυτή? Συγγνώμη. Λέω, πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Χαίρομαι που σου αρέσει. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Μα γιατί? Γιατί δεν είμαι καμία βαρδινοζητούσα εγώ, κύριε Νικηφόρε μου. Εγώ για αισθήματα ψάχνω, όχι για βαρδινογιάννηδες. Πόσα χαρατιά ήταν. Διαβιχώτη την Κασπαζά. Όχι, κάνω πασαρέλα. Φυσικά και βγαίνω. Α, χαρασώ. Μη χαίρεσαι. Θα σε τσεκάρω ανά ημίωρο. Κτσόρτου, για παχώζει να σε κλουτσώνω γιου. Καλύτερα φυλακισμένη στη Φιλοθέη, χρυσό μου, παρά στο αρχιπέλαγο Σγκούλαν. Ναι. Έλα, Κατιάνα, τι κάνεις, χρυσό μου? Με την Ανούλα στο Connections? Ναι, κι εγώ ετοιμάζομαι για την Μπάφαινα. Όχι με τον Νικηφόρο, με την Τέζη. Ο Νικηφόρος είχε μια κατεπίγουσα συνάντηση με το Συμβούλιο. Νομίζω. Τι νομίζω? Κατιάνα, μίλα καθαρά. Τι? Κατιάνα, κλείσε και μείνε εκεί που είσαι. Καλή ρουφιάνα είσαι κι εσύ. Στο σλουσίλας βάμιγκα σπαζά. Τίποτα, χρυσό μου, τίποτα. Νοβίβες μου σώναγε. Μαρούσκα, δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Νόμιζα πως είχα αγκαλιά τον τελευταίο. Και στη σχολή πως πάμε, καλά? Καλά, καλά. Να τον ακούς τον Κωνσταντίνο, να τον ακούς, είναι σπουδαίος δάσκαλος. Και να δεις που θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στη σταδιοδρομία σου στο θέατρο. Αχ, κύριε Νικηφόρε, αν δεν υπάρχει και λίγη τηλεόραση να βοηθήσει, δεν κάνεις καριέρα στο θέατρο. Αν νόμιζα ότι δεν σε ενδιαφέρει η τηλεόραση. Εμένα, Θεός φυλάξει. Εγώ είμαι αφοσιωμένη στην τέχνη μου, κύριε Νικηφόρε μου. Για τις άλλες μιλάω. Πάντως, εάν σε ενδιαφέρει, εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Εσύ είσαι. Μα πώς? Δεν είμαι διευθυντής στο. Αχ, ναι, καλέ. Μου διέφυγε. Μ' αφήνουν τέτοια πράγματα να του διαφύγουν. Άκουσα να δεις. Αυτή την εποχή ετοιμάζουμε μια σπουδαία παραγωγή. Σκεφτόμαστε για πρωταγωνίστρια την Καρυοπηλιά Καραμπέλη. Τη βγάζουμε. Καλησπέρα, κύριε Κασιμάτη. Δεν. Τι κάνετε, κυρία Μαρκορά? Πολύ καλά, χρυσό μου. Ευχαριστώ. Ντένι, να σου. Καθίστε, αγαπητέ μου. Μην αφήνετε μόνη τη συντροφιά σας. Θα σας χρειαστεί. Τώρα που θα είστε μόνος. Έτσι είναι καλύτερα. Δεν έχεις ιδέα, εγώ. Δεν ξέρεις σου γίνει. Δεν ξέρεις, είσαι μακριά. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό που λέω εγώ. Θα βγεις εσύ. Ναι, Λατή. Ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Σιδεράτος. Ναι. Τασία, Χίρα Κοβάτσου. Το Κοβάτσο που πνίγηκε το 89 στο Πορτοράφτη, θα έχετε ακουστά το περιστατικό. Ναι, όχι, δεν έχω περιστατικό. Μα πώς, κυρία μου, ολόκληρο δισέλιδο είχε γράψει απογευματινή. Ναι, τέλος πάντων, κυρία μου, τι θέλετε τώρα? Εσείς είστε εδώ κουμανταδόρος, ας πούμε. Ας πούμε, ναι. Θέλω να με βγάλετε στην εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα τα πούμε το βράδυ, ναι. Καλημέρα, χρυσέ μου. Παναγιώτη, σε κλείνω. Δώσε μου να του πω κι εγώ μια καλημέρα. Του Παναγιώτη. Άκου να σου πω, πουτανάκι. Δεν με ξέρεις εμένα καλά? Ή παρατάς τα κουνήματα? Α, ναι, ναι, Παναγιώτη, ναι, καλά, ευχαριστώ. Ναι, μπλεχτήκαν οι γραμμές. Ναι, γεια σου. Τι έπαθες, Νικηφόρα, γιατί ταράχτηκες? Ντένι, σε ψάχνω όλο το βράδυ να σου εξηγήσω. Μα δεν χρειάζομαι εξηγήσεις, καλέ μου. Μα να σου πω, Ντένι μου. Μα με έχεις παρεξηγήσει. Εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Δεν θα καταδεχόμουν ποτέ εγώ να κάνω κατηνιές. Ούτε να σου κάνω σκηνές ζηλοτυπίας. Ούτε να σε ρωτήσω πού ήσουν, αγάμο το κερατό σου, χτες βράδυ με το πουτανάκι. Καταλαβαίνετε τώρα τον πόνο μου, κύριε Τόλι μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, σας θερμό παρακαλώ, βγάλτε με στην εκπομπή σας, έτσι να σας δω να σας χαρώ με μια καλή νυφούλα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί αν δεν με βγάλετε κι εσείς, δεν ξέρω τι να κάνω. Έτσι μου έρχεται να πάω να βρω το συγχωρεμένο το Κοβάτσο, να τελειώνω πια. Σας είπα, κυρία μου, πολύ ευχαρίστω να σας βοηθήσω, αλλά εμείς είμαστε πρωινή εκπομπή. Το βλέπετε. Δεν είμαστε reality, εμείς. Μα όλοι έτσι λένε ότι δεν είναι reality. Τέλος πάντων, βρέστε με ένα πραγματικό reality να πάω να απευθυνθώ. Στο Μικρούτσικο πήγατε? Αν πήγα, λέει. Με ρωτήσαν αν υπάρχει περίπτωση αιμομηξίας. Θεός φυλάξει, τους είπα. Εγώ ήρθα να μιλήσω εδώ για την κορούλα μου που την έχει σπιτώσει αυτός ο γεροξούρας. Το θέμα, λέει, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Άκου τόλι μου, μου είπαν ότι δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον το θέμα και με πέταξαν έξω με τις κλωτσιές. Λοιπόν, θα σας στείλω εγώ στην Ατάσα Τυράκη που είναι και φίλη μου, θα σας βγάλει. Άδικος κόπος, κύριε Τόλι μου. Πήγα και εκεί. Με πήγε μάλιστα μια συνυφάδα μου. Είχε πάει και εκείνη το γιο της γιατί είχε μπλέξει με ένα ψευτοκαλόγερο και ήθελε να τον κλείσει σε μοναστήρι. Θυμάστε το περιστατικό, ε? Είχε πιάσει 39,5% και τη είχε και υποχρέωση η Ράγιο, αλλά τέλος πάντων, τζίφος, με διώξαν και από εκεί. Γιατί? Γιατί με ρώτησαν αν υπάρχει καμιά επαφή με το Άγιο Πνεύμα, κάτι γενοράσεις. Δεν κατάλαβα να σας πω, κύριε Τόλι μου. Απλή περίπτωση σπιτώματος, τους είπα. Και με πέταξαν έξω. Στο μάχη τον Τριανταφυλόπουλο. Ευγενέ.
Σαφέστατος. Μου είπε πολύ ευχαρίστως ναι, αλλά αφού δεν είναι μπερδεμένοι παπάδες, όχι. Στο Δημήτρη το Μάρκο. Πολύ καλό παιδί. Α, πολύ καλό παιδί. Αλλά τώρα τελευταία το έχει κάνει λίγο μουσικοχορευτικό το reality. Με ρώτησε αν μπορώ να τραγουδήσω η Χαρούλα ή εγώ. Του είπα ότι είμαστε φάλτσες. Αν προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα μαθήματα τραγουδιού, λυπηθήκανε πολύ και έφυγα και από εκεί. Λοιπόν, τελείως δεν υπάρχει λύση. Θα βγείτε στον Ευαγγελάτο. Α, σας παρακαλώ κύριε Τόλη μου, είπαμε να βγω σε reality. Όχι να πέσω και τόσο χαμηλά. Τουλάχιστον εγώ πέφτω χαμηλά σε πριβέ χώρους. Δεν ζευγαρώνω εγώ δημοσίως, σαν τους ελέφαντες. Ντένι, παρεκτρέπεσαι. Και τώρα φεύγω, με περιμένει ο δικηγόρος μου. Ντένι. Αλλά πριν φύγω για τελευταία φορά από αυτό το δωμάτιο, θέλω να γράψω την τελευταία σελίδα αυτού του δράματος. Ντένι. Όχι, Ντένι, μη. Για όνομα του Θεού, Ντένι, μη. Μη φοβάστε, κυρία Κασιμάτη. Δεν οπλοφορώ ακόμα. Τα χάπια για την αμαρτωλή και άπιστη καρδιά σας. Εύχομαι η πατσαβούρα σας την κρίσιμη στιγμή να τα ξεχάσει. Καλή ζωή, κυρία Κασιμάτη. Αυτά για τον Ριχάρδο σήμερα. Και τώρα πάρτε τα σπαθιά. Σιγά με τα σπαθιά είπαμε. Όχι, ήρεμα. Έλα, καλά, ε. Αυτό δεν είναι ξυπασκιά, η σφαγή του δράμα είναι. Σιγά, μωρί. Θα με πάρετε. Εσύ είπατε. Λέω, θα με πάρετε για ζευγάρι να παίξω κι εγώ λίγο σπαθί. Διδάσκω τώρα, Δεσποινίδη, διδάσκω. Και εγώ τώρα με ποιον θα παίξω. Και με να βρήκατε. Βλέπετε κανέναν άλλον εδώ πέρα ευκαιρό, ε. Αφήστε το, Δεσποινίδη, αφήστε το. Α, γιατί. Έχω τη μέση μου. Δεν είναι τίποτα, της ηλικίας είναι. Να βάλετε την αραβωνιαστικιά σας να σας στρίψει το βράδυ με βίξ. Θα σας περάσει. Είστε καλός στην επίθεση, κύριε καθηγητά. Τώρα θα σου λέγα. Δεν μπορείτε. Είστε νεκρός, κύριε καθηγητά. Κατάλαβες, παιδό μου. Δεν μπορούμε. Είμαστε νεκρός εμείς. Καλή, καλή. Άντε, θα σου πω τίποτα στα αγγλικά τώρα και δεν θα το καταλάβεις κιόλας. Καλέ, τι λέτε εσείς εκεί τόση ώρα. Τίποτα, τίποτα. Κάτι για νεκρούς. Μη χειρότερα, μη λετάτε τέτοια πράγματα νυχτιάτικα. Γιομίζει και το φεγγάρι. Και όχι μόνο αυτό. Έφτιαξε και το θέμα της ηλικίας. Καλά, δεν είσαι και ο έφηβος των αντικειθήρων. Ναι, αλλά από τον έφηβο των αντικειθήρων μέχρι το γέρο του Μωριά υπάρχει και μια διαφορά, έτσι. Κωνσταντίνε, είναι έτοιμο το φαγητό. Γιατί όλα να τα δεχτώ, κυρία Μωρό, όχι να πεις και γέρο. Εγώ μια χαρά με βλέπω, νεότατο. Ναι, νεότατο, σε πάνω τώρα, έλα. Και μου είπε να τη φάκε με δείξει. Καλά, πάμε τώρα και τρίβες αργότερα. Εγώ που το δείξει, ούτε την μυρωδιά του. Έλα, ρε, πάμε. Πέτρο, να σου πούμε. Τι λες εσύ για όλα αυτά. Σε παίζει, αγόρι μου, σε παίζει. Λες. Όπα, εδώ είμαι εγώ, έλα. Έλα, Κωστάκη, έλα. Γεια στα χεράκια σου, ρε. Το δικό μου πού είναι. Ορίστε, 2%. Μπα! Δεν κατάλαβα, γιατί εσείς θα πάτε στη φάτα κι εγώ γιαούρτι. Έχεις λουλαθεί εντελώς, έχεις το στομάχι σου, το ξέχασες. Πάνε οι εποχές που μάσαγε σίδερα, τώρα μεγάλωσες, πρέπει να τα προσέχεις αυτά. Ορίστε, 2% και πολύ σου είναι. Έχει και μουσική να το κοροϊδέψεις. Κωνσταντίνε, έχεις ασπρίσει τώρα τελευταία, το ξέρεις. Εσύ δεν τα βλέπεις αυτά που τον πας από όχι σε όχι. Άντε να τελειώνουμε, να τον ντύσουμε γαμπρό εκεί πέρα, να τον πάμε στην εκκλησία πριν τον ντύσουμε τίποτα άλλο και τον πάνε τέσσερις και με χερούλια. Φλόρα! Ας τα φλόρα μου και μαζευτείτε! Πόσα χρόνια θα ζω ακόμα να τον τρίβω με βίξ όταν τον πιάνει η μέση του. Αφού σου λέω, έχει σπάσει τα τηλέφωνα και όχι τίποτα άλλο, πάει να με βγάλει και τρελή από πάνω. Μαρούσκα, παιδί μου, πήγαινε να ξεραθείς. 12 πήγε η ώρα. Ναι, για χαρασό ζηδού. Πήγαινε αμέσως μισού. Νινέτα μου χτυπάνε, αυτό είναι, τι να κάνω. Κάτσε,
Θα σε πάρω μαζί μου να ακούσεις. Εκτό τάμ, Κασπαζά. Το αλλοδαπών. Ποιος είναι? Εγώ είμαι Ντένι Άνιτσε. Ποιος είστε? Άνιτσε Ντένι. Τώρα του την έχω πάει την πίεση. Τι θα γίνει Ντένι? Θα σε κυνηγάω πολύ αφού είμαι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Δεν σας επέτρεψα να μπείτε κύριε. Ό,τι έχετε να πείτε από εκεί. Από το χαλάκι. Δεν σου εξήγησα, το ραντεβού ήταν επαγγελματικό. Αν κρίνω από την εμφάνιση της Δεσποινίδος σας πιστεύω. Επαγγελματίας φαινόταν. Ντένι. Τι παρεξήγησες την κοπέλα. Τον ακούς, Νινέτα. Την υπερασπίζεται και από πάνω. Του θίξαμε τη μετρέσα του κυρίου. Ντένι μου, πόσες φορές θα σου το πω. Δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Και όλα αυτά συμβαίνουν μονάχα στο μυαλό σου. Το τηλέφωνο σας, κύριε Κασιμάτη. Τι τηλέφωνο. Ο λάθος κάνεις. Λένε ότι ο έρωτας τυφλώνει. Όχι ότι κουφαίνει. Αν και στην ηλικία σας θα μπορούσε να τα κάνει και τα δυο με άνεση. Σηκώστε το. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Να δω όμως. Ναι. Εμπρός. Την καληνύχτα μου πέστης. Ντένι. Για να μη σώσει να ξημερωθεί. Ντένι, να σου εξηγήσω. Έξω από το σπίτι μου, βρε. Έξω. Ντένι. Έξω. Ντένι. Έξω. Τον άκουσες. Ντένι, άνοιξε. Θα σπάσω την πόρτα. Μη σπαταλάς, χρυσέ μου, τις περιορισμένες σου δυνάμεις. Θα σου χρειαστούν. Ντένι, σου αφήνω μία ώρα να το σκεφτείς και θα ξανάρθω. Εάν δεν ανοίξεις, αύριο θα μας γράφουν όλες οι εφημερίδες, να το ξέρεις. Τον ακούς, Νινέτα, τον ακούς. Μας απειλεί και από πάνω ο Αγκαλίτσας. Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης, κατάλαβες. Κλείσε το δούμπλεξ, στρατηγέ μου. Καλός κι αυτός. Να παίρνει μαθήματα από το δικό μου, να μου ψάχνεσαι κι εσύ. Όχι, όχι Νινέτα, εγώ θα το τραβήξω. Δεν θα του δώσω εγώ την ευκαιρία να με του πάρει. Τι θα κάνω, το γνωστό. Θα εξαφανιστώ. Θα πάρω και τη Μαρούσκα μαζί μου. Να χάσει τελείως τα ίχνη μας. Σε κλείνω τώρα για να φτιάξω βαλίτσες. Βεβαίως, θα σε κρατώ ενήμερη. Μαρούσκα, Μαρούσκα! Στάσου τσίλες, Γκασπαζά! Μαρούσκα, τα χάπια μου, τη γούνα μου και ένα ταξί να φύγω. Ποιος διάλος? Μην ανοίξεις. Ποιος είναι? Κωνσταντίνε, αγόρι μου, άνοιξε εγώ η Μανούλα. Για το όνομα του Θεού, έλα πέρασε χρυσό μου. Πέρασε. Για το όνομα του Θεού, βέλτα ζών, βέλτα. Νυχτώσαμε. Τι ήταν αυτό? Αχ, Θεέ μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε? Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Όχι καλέ, αφού σε περιμένα. Μαρούσκα, ας σε κάτω τις βαλίτσες. Δεν τη θες εδώ, νηφιάρικα. Εδώ κοιμάται αυτή. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκορά. Ο πατέρας της, το ξέρει. Δεν είμαι αδιάκριτος, βέβαια. Τι θες εδώ? Συγγνώμη για την ενόχληση, δεν είμαι ζητιάνα. Η ανάγκη με έκανε να ζητήσω την βοήθειά σας. Κωνσταντίνε, έχουμε ξυπνήσει. Τι γίνεται, καλέ, τι φασαρία. Αυτή. Κωνσταντίνε, έχουμε ξυπνήσει. Τι θες εδώ, μωρή? Έκλεισε ο κόκκινος μήλος και ξόμινες από όξο. Παιδί μου, Φλωράς. Κυρία Αγγελοπούλου, ζητώ την κατανόησή σας. Είμαι μια κατατρεγμένη των βορείων προαστίων και ζητώ άσυλο. Τι έγινε, Ρεντένι, γιατί είσαι έτσι? Να καταδιώκει η αστυνομία. Τι έκανες πάλι? Εγώ, τίποτα. Απλώς η Μανούλα πληρώνει και πάλι την καλοσύνη και την αφιλιά της. Μπουμπού, μιλά καθαρά, τι δουλειά έχεις εσύ με την αστυνομία? Ποιο ρωτάς, καλέ? Τον καλύτερο πελάτη του Αττικάρχη? Με καταδιώκει του Αλαδαπών. Κάποιος κατήγγειλε ότι η Μαρούσκα είναι δήθεν παράνομη και ήρθανε να τη συλλάβουν για την 7η απέλασή της. Και εσύ που κολλάς όλα αυτά? Αν δεν καταλαβαίνεις, κατηγορούμε για υπόθαλψη εγκληματίου. Πες και εσύ, παιδί μου. Ντά! Ντά! Το αδίκημα είναι αυτόφορο. Και αν με πιάσουμε τώρα, θα με μπαγκλαρώσουμε για 3 χρόνια. Κωνσταντίνε, αγάπη μου, και δώσ' μου το κινητό μου. Σταμάτα τώρα, Ερμήνα, κι εσύ! Καλά να πάθεις, μωρή, καλά να πάθεις. Τι τις ήθελες τις ξένες? Κάνε τώρα το φυγά. Ναι. Είδαμε χαΐρι και με τις ντόπιες. Ναι. Με πεθαίνεις, τόλη μου, με πεθαίνεις. Ανάθεμα σε αυτόν που βρήκε τη φιλία. Τι φταίω εγώ, μωρέ? Πιάστηκε το χεράκι μου από τη σπάθα όλη την ημέρα. Τι μου κάνεις, τόλη μου?
Τι τζιρίζεις, μωρή, θα ακούσουν από τη γειτονιά γυναικεία φωνή, θα με παρεξηγήσουν και μετά. Και μετά του πέσε το ξύφος από χέρι. Τον έχω πεθάνει, σου λέω. Αχ, εκεί με πεθαίνεις κάθε μέρα και μια πρόκα στο φέρετρο του βάζω. Δεν λυπάσαι, μωρή, τόσα πτυχία. Θα στον κάνω εγώ το λάκι να σκίζει τα πτυχία του ένα-ένα στα πόδια μου, στα πόδια της Μαρίνας. Και να πίνει και σαμπάνια το γοβάκι. Τι την μπλέκεις, μωρή, τη ζωζό σαπουτζάκι στις δουλειές σου. Ας τα φτάμε και τριβέ. Τελειώσαμε τώρα. Δεν έχει άλλο. Άντε να ετοιμαστούμε για αύριο. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Τι χάλι αυτό, μωρή, ρίξε κάτι πάνω σου. Εγώ έτσι κοιμάμαι όταν είμαι μόνη. Γύρνε πλάτη, μπορείς να βλέπει Άγιος Νεκτάριος. Λόρανς, σταμάτα τις ιστερίες. Πρόσχε, πατή στο ζωντανό. Προσέχω. Δεν προσέχεις. Ας το διάολο κι εσύ. Συνέχεια με στα πόδια μου. Λοιπόν, για να μπει μια τάξη εδώ μέσα. Πρέπει να αλλάξουμε τα έπιπλα. Ας αειδείς, μωρή Πασαλήμα, του μιλάω. Λοιπόν, σε αυτό το δωμάτιο. Ποτά, άντρες, επισκέψεις, τσιγάρα, κομμένα. Αυτό πια δεν είναι δωμάτιο, χρυσή μου. Η φοιτητική αιστεία του ζωγράφου είναι. Αγαπημένοι μας φίλοι, το πρωινό χαμόγελο φιλοξενεί σήμερα μια ανθρώπινη ιστορία μιας βασανισμένης γυναίκας. Και παρουσιάζει μια σκληρή πλευρά αυτής της πόλης. Και παρουσιάζει μια σκληρή πλευρά αυτής της πόλης. Μέσα από τη δραματική αφήγηση της κυρίας Τασίας, που με μεγάλη δυσκολία ανακάλυψαν οι ρεπόρτερ της εκπομπής μας. Κυρία Τασία, σας ακούμε. Εμπρότης... Μαρίνα μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και μην τους ακούτε, μια χαρά είστε. Σας ευχαριστώ. Αλίμονο υποχρέωσης. Πέστε μας, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Εμπρότη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε στην έγκυρη εκπομπή σας για να μπορέσω κι εγώ να πω το πρόβλημά μου. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Εμπρότη, η κόρη μου Χαρούλα. Αχ, μην ανησυχείτε, όποιο και να είναι το πρόβλημά σας, εμείς εδώ είμαστε για ό,τι και να χρειαστείτε. Παίξτε το λίγο, μωρή, παίξτε το λίγο. Βάλε λίγο πόνο στο μάτι. Τι σε στέλνουμε στη δραματική σχολή. Πέστε μας, κυρία Τασία, πέστε μας. Το πρόβλημά σας κι εμείς. Δίπλα σας θα είμαστε. Μπράβο, 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 εκεί, εκεί. Αντώνη, κράτα το λίγο, κράτα το. Κοντινό στα μάτια της, κοντινό στα μάτια της Μαρίνα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, κυρία Τασία, για την κόρη σας τη Χαρούλα. Εγώ, κυρία Μαρίνα μου, εν πρώτης, έμεινα χείρα του κοβάτσου που λέγαμε. Από παιδί πράγμα. Και αναγκάστηκα να βγω στη ζωή. Με ένα παιδί στην αγκαλιά. Για τη Χαρούλα μου, λέω, καταλαβαίνετε. Αχ, άλλαξα πάρα πολλές δουλειές. Και να έχεις και τον κάθε κερατά να σου βάζει χέρι, ε. Αλλά όταν έχεις να θρέψεις δυο στόματα και το χέρι αν έχεσαι και το πόδι. Αν φυσικά δεν σε λένε Τασία, γιατί εγώ η Τασία δεν τα ανέχτηκα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό αναγκάστηκα να πλένω σκαλιά. Χιλιόμετρα σκάλες έχω πλύνει με αυτά τα χέρια, Μαρίνα μου, τα βλέπει. Χιλιόμετρα! Κοντινό στα χέρια, μαλάκα. Κάνε κοντινό στα χέρια, μαλάκα. Αντώνη, Αντώνη, ρίξε τη μουσική, ανέβασε την αργά, αργά. Έτσι, αργά, αργά, αργά. Ρίξε τώρα το σούπερ. Αφού επί χρόνια ολόκληρα μετά έβλεπα σκαλιά και έπεφτα τα μπρούμητα στα τέσσερα. Δύσκολα χρόνια δηλαδή. Τι δύσκολα, Μαρίνα μου, πέτρινα. Ποια μπαζάκα, μου λέει ο Βούλγαρης. Εμένα έπρεπε να κάνει ταινία. Ας έρθουμε στο θέμα μας όμως. Η Χαρούλα μου που λέτε ήταν πάντα της πάρα πολύ καλό κορίτσι. Μην ακούτε τι λένε. Συνισταζούμενη. Μέχρι που έπεσε στο δρόμο της αυτός ο αλήτης, αυτή η Λέρα, αυτός ο κολόγερος που ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή Παναγία μου που πήγα στην Εύγα του να πάρω τα αποβουτυρωμένα. Μα για ποιο λέτε. Για αυτόν τον πορνόγερο τον Θωμά, αυτόν τον αλήτη που μου την έχει σπιτωμένη 6 μήνες. Χείρος με 3 παιδιά, πρεζόνια και τα 3. Έχω χαρτιά από την ασφάλεια, δεν κατηγορεί εξετασία. Αχ, που μου το έχει το κοριτσάκι μου και δουλεύει δεξιά και αριστερά. Αντώνη, έρχεται δάκρυ, μην το χάσεις, κακομοίρη μου, παλαιοκουφάλα, σε φάκα ζωντανό. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Θα πάρω τηλέφωνο την κυραυτυχία, πρόσεξε, κακομοίρη μου. Αχ, που μου το μαράζεσαι το κοριτσάκι μου, που το τρέλανε ο παλιάνθρωπος, το σπλάχνο μου το έρχεται. Αχ, θα το παλιό καιρό! Θα το σπάσω! Τα βλέπεις, μωρή, τα χάσαμε τα ψαρά εξαιτίας σου. Και τι φταίω εγώ, Χρυσή μου. Ποιος φταίει που έχεις πάρει αγκαζέ το τηλέφωνο από το πρωί. Θα παίρνει και ο Μένιος. Ποιος Μένιος, Χρυσή μου. Χεσμένης έχει ο Μένιος. Εδώ και 18 χρόνια τώρα. Κλείστο, μωρή, θα βάλουν κι άλλο διαγωνισμό. Γιατί μακρόνισο, ελπίζω. Και σου εύχομαι να τον κερδίσεις. Τα βλέπεις εσύ. Τι ντά, μωρή, που δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Έλα, Νινέτα, σε κλείνω τώρα γιατί η λαϊκιά μου κάνει παράσιτα. Άνοιξε τη φωνή. Ντά. Γιατί το έκλεισες, μωρή, τη φωνή σου πάνε να ανοίξεις. Ντά. Ντάξινος, φέρ' το εδώ.
Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά. Ζω έναν εφιάλτη, κυρία Μαρίνα μου. Μου στέρισε τη χαρά της ζωής. Μου άρπαξε το μπουμπούκι μέσα από τα χέρια μου. Με ελβιέλες την έχει και γυρίζει, που εγώ την είχα στα πούπουλα. 501 η χαρούλα, 501 εγώ. YouTube στη Θεσσαλονίκη η χαρούλα, YouTube εγώ. Αποδικατυπητή του Φιλμνέτη η χαρούλα, αποδικατυπητή κι εγώ. Αχ, μαντάμ, συγγνώμη κιόλας με τα συγχωρήσωσε, που εγώ δεύτερο βρακί δεν έχω να αλλάξω. Καλέ, κυρία Τασία μου, μας αρρωστήσατε όλους εδώ μέσα. Κοιτάξτε, ανατρίχιασα. Και όχι μόνο εγώ, να, εδώ όλο το πλατό είναι συγκλονισμένο από την ιστορία σας. Θέλω το παιδί μου πίσω, καταλαβαίνετε. Θέλω την κόρη μου. Θέλω τη χαρούλα μου. Αντώνη, δακρύζει, κοντινό. Ποιος μαλάκας χαμηλώσε τη μουσική πάνω μου. Και όχι τίποτα άλλο, το έχω τορμήθει. Το έχει πάρει και του τάζει γάμο. Το έχει τρελάνει, του έχει πάρει τα μυαλά. Και του λέει πως θα του φορέσει κουνούρα. Άλλη καλό σκοπό. Τι καλό σκοπό μπορεί με τον παππού της, τον κολόγερο. Αν είναι δυνατόν να το ξεσκατώνει το σάψαλο και να τρέχει μετά η Τασία και να βουλώνει τα παιδικά τραύματα. Τι έχουν απέναντι, ρε. Νεκτάριο σφυράκι. Τραγουδάει. Όχι, λέει για το δεσμό του με την Άντζελα. Ωραία, το πιάσαμε το 85% προχώρηση. Χαρούλα, όπου και να είσαι, άκου το κλάμα της χείρας μάνας σου. Κάμερα 3, μη φύγει από το πρόσωπο της χείρας, κοντινό. Μαρίνα, πιάσει το χέρι τώρα. Πονάς, καλή μου. Το ξέρω. Δείχνει ότι συμπάσχεις. Κάμερα 2 κοντινό στα χέρια. Αντώνη, κάμερα 2 κοντινό στα χέρια. Να ανέβει μουσική. Μουσική και κλάμα 1. Ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3. 4. 4 ολόκληρα μηνύματα σου άφησε στο τηλεφωνική Νικηφόρα. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά με έτυχε κάποια δουλειά. Θα σε έπαιρνα. Τώρα, μήπως να πηγαίνεις. Α, Νικηφόρα, δεν κατάλαβες. Η Διάνα φεύγει όποτε θέλει αυτή. Καλά, βρε παιδί μου, δεν είπαμε και τίποτα. Είσαι σκληρό, αγόρι. Ό,τι είμαι, είμαι. Ξέρεις να τις παίζεις τις γυναίκες. Ό,τι ξέρω, ξέρω. Γιατί κοιτάς την πόρτα, μήπως φοβάσαι. Ό,τι φοβάμαι, φοβάμαι. Κρίμα. Κι εγώ που ήρθα να σε τσεκάρω. Να τσεκάρεις τι, παιδί μου? Αν τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Πώς ήμουνα, πώς ήμουνα. Βγήκατε υπέροχοι. Ωραία, δεν με νοιάζει να βγήκα υπέροχοι. Δυστυχισμένη βγήκα, αυτό με νοιάζει. Καλέ, πλαντάξαμε. Εγώ με τα κολλήρια είμαι, δεν με βλέπετε. Πάντως, κυρία Τασία, πολύ μουλάρα. Η κόρη σου ένα τηλέφωνο δεν πήρε. Μέχρι από το όργο σου οριστικό μας πήραν και αυτή τίποτα. Για το πουτανάκι. Συγγνώμη κιόλας, είμαστε στην τηλεόραση. Γεια σου, αγάπη μου. Τι είναι αυτό? Πάντως, κύριε Τόλη, τον αριθμό λογαριασμού μου στοιχείο μπαν δεν το βγάλατε. This is τσιγκάρισμα. Understand, μωρί? Καλησπέρα. Τι κάνουν τα κορίτσια? Το μόνο κορίτσι εδώ μέσα μαγειρεύει. Η επισκέπτρια κάνει πλούσιο τον ΟΤΕ. Μπουμπού, έρχεσαι λίγο. Ναι, αγόρι μου. Για κάτσε. Από το ύφος σου κρίνω απαραίτητο να πάρω το ευρύο. Κάτσε. Για πες μου, μπουμπού. Τι συμβαίνει με τον Νικηφόρο? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ή επειδή μου δίνεις ένα πιάτο φαΐ, νομίζεις ότι μπορείς να με προσβάλλεις κιόλα. Ας τα αυτά και λέγε, γιατί ήρθες στη σχολή και μου είπε διάφορα. Δεν ξέρω τι σου είπε. Πάντως η μανούλα είναι αθώα και άμεμπτος. Γιατί έχω την απίστευτη βεβαιότητα ότι μου λες ψέματα? Δεν σου επιτρέπω. Πρέπει να θυμάσαι ότι κάποιες στιγμές έχω υπάρξει μάνα σου. Αυτό δεν σε απαλλάσσει καθόλου, λέγε. Κωνσταντίνε, θα με αναγκάσεις να φύγω από το σπίτι που σου παραχώρησες σε κάποια στιγμή αδυναμίας. Φλωρά! Βοηθά την Τέννη να ετοιμάσει τα πράγματά της. Δεν το λες σοβαρά. Μου το κάνετε εδώ μέσα φυλάκιο της κακαβιάς. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Κασιμάτη. Φλωράς, μην ανοίξεις, θα με καταστρέψεις. Τότε να ανοίξω. Εγώ αποσύρωμαι στα επάνω πατώματα. Θα έπιασε μια ξαφνική εξάρτηση. Κάτσε εδώ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, παιδί μου. Μη δει η πατσαβούρα. Ντένι! Τι θέλετε, κύριε Κασιμάτη, τρώμε. Ντένι, σε παρακαλώ. Σταμάτα τις αηδίες. Και έλα να πάμε βία. Όλα τα θέλω να κουβεντιάσουμε. Ναι, μπορώ. Γιατί τώρα τελευταία με τις παρέες που κάνετε έχετε χαρακτηριστεί στον κύκλο μας και κινδυνεύει η υπόλοιψή μου. Δεν άσε τα παιδιαρίσματα και ηρέμησε. Παιδιαρίσματα εγώ? Εγώ ούτε ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αντίθετα με εσάς που έχετε μια τάση προς την παιδική ηλικία. Νικηφόρε, θα μας πεις τελικά εσύ τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει, Κωνσταντίνε μου, τι να συμβαίνει? Να τσίπανε εκεί πέρα κάτι κακεντρέχειες για μια κοινή γνωστή μας και. Κοινή, αυτό είναι σίγουρο. Και τώρα, κύριε Κασιμάτη, μπορείτε να φύγετε. Ναι, και φεύγοντας, πάρτε μαζί σας και το ερείπιο. Έλα, Πρεντέμι. Έλα, πάμε. Έχουν ναι, ένα σπίτι. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, σαν καλά παιδάκια να είστε. Δεν το θέλω, σου λέω, δεν το θέλω! Ήκανε, λέει, δεν τον θέλεις! Φλωρά, να σου εξηγήσω. Ώστε γι' αυτό μου κρύφτηκες εδώ μέσα, χλιμιτζόγρια. Κι εγώ σου κάλυφτα τις κομμένο δουλειές σου. Πόσο, μωρή, πόσο! Πώς είπατε? Είπαμε ότι πρέπει να επαναλάβουμε τη φαϊνή ιδέα μου για το reality. Τη φαϊνή ιδέα σας? Ναι, βρε, παιδί μου.
Δεν θυμάσαι που σε φώναξα και σου είπα να κάνουμε εκείνη την ιστορία που εγώ βρήκα και που εσύ είχες επιφυλάξεις και που εγώ σε έπεισα να την κάνουμε τελικά και ειδού τώρα το 55,7%. Ναι, όντως ήταν καλή η ιδέα σας. Γι' αυτό λέω κι εγώ να την επαναλάβουμε. Πόσο πια να τη δείξουμε, ούτε το χαστούκι της Νατάσας Αθήνης Τσούνη δεν έχει φάει τόσα replay. Όχι ρε παιδί μου, δεν κατάλαβες καλά. Θα την ξανακάνετε με καινούργια στοιχεία. Γι' αυτό σας λέω, μαζέψτε νέες πληροφορίες για την οικογένεια. Είχα εγώ την αρχική ιδέα. Βάλτε λιγάκι εσείς στο μυαλό σας να δουλέψει. Μάλιστα. Άσε τώρα τα μάλιστα. Κοίταξε να βρεις την Τασία. Κοίταξε να βρεις την κόρη της, όποιον θέλεις. Εκείνο που θέλω εγώ είναι 65%. Συνεννοηθήκαμε. Πιο κάτω δηλαδή δεν πάει. Και βέβαια πάει. Τι διάολο, δεν είμαι και κανένας παράλογος. Αλλά με 64,9% θα βλέπεις πλέον την τηλεόραση μόνον από το σπίτι σου. Και ο Κρέων μπορεί να αναχθεί σε ήρωα, αρκεί να μην τον κρίνουμε μόνο από τα έργα του. Γιατί μπορεί μεν ο Κρέων να έχει έρθει σε σύγκρουση με την ηθική των Θεών και των ανθρώπων, αλλά εκτός του προκαλεί εν τέλει τη συμπάθεια του Σοφοκλή. Και τη δική μας φυσικά. Και νιώθουμε έτσι ότι ακόμα μπορεί και να τον αγαπάμε στο τέλος. Και μην ξεχνάτε αυτό που είπε ο Γιώργος Σενάρ. Ότι δεν αγαπάμε αρκετά τους ανθρώπους όταν δεν λατρεύουμε την αθλειότητα, την ταπείνωση και τη δυστυχία τους. Καλώς σας βράδυ. Τι γίνεται, κυρία Τασία μου. Τι να γίνει, μας έχουν πρίξει εδώ, δεν βλέπετε. Συγγνώμη, να τελειώνουμε καμιά φορά. Μαρινά, δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά στοχεύουμε στο 65%. Σε ευχαριστώ που δεν με αγχώνεις. Αντώνη, τι γίνεται με τα Μηδιατέλ. Μας άρεσε το μέλλον από αυτά τα Μηδιατέλ, σου ρε φίλε. Άντε, πραγωγονιάτε, ξεκινάμε, γράφουμε για πέντε. Κυρία Τασία, ψύχρεμα, σας θέλω ζωντανή δυνατή, έτσι. Ναι, αγόρι. Γεια σας, γεια. Ψύχρεμα. Ησυχάστε, δύο, ένα, πάμε. Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε σήμερα σε ένα θέμα που πριν δύο μέρες συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Μια μάνα που θέλει να ξανασφίξει στην αγκαλιά της την κόρη της που παρασύρθηκε από τον νεανικό έρωτα. Ποιο νεανικό, μωρέ! Αυτός εκεί πεθάνει και δεν του το έχουν πει! Χαρούλα μου, ελπίζουμε η εμφάνισή σου στην εκπομπή να δρομολογήσει ένα νέο ξεκίνημα στις μέχρι τώρα τραυματικές σχέσεις σου με τη μητέρα σου. Αφήστε τα αυτά και ακούστε να σας πω! Αφήστε να συντονίσω την εκπομπή, τι ρόλο παίζω εγώ εδώ! Μα τη πει κάποιο. Χαρούλα, πες μας, ποιος στέει κατά τη γνώμη σου. Αυτή! Αυτή και μάτι να σου βγει, παλιομουλάρα. Συγγνώμη κιόλας, παιδί μου. Την ακούτε! Από πάντα της τέτοια ήτανε. Ναι, αλλά σ' αγαπάει, η μάνα σου είναι. Που να μην έσωνα! Ακού, Μαρίνα μου, από την κυρία απέναντι έχω φάει το ξύλο της αρκούδας. Ούτε γούλα καστοριάς να ήμουνα. Τέτοια που ήσουν και λίγες έφαγες. Και τώρα που βρήκα έναν άντρα να μ' αγαπάει. Ένα ζυγκολό! Δεν σου επιτρέπω! Άμα σου πετάξω τη ραμισού στο κεφάλι, θα σου πω εγώ δεν σου επιτρέπω! Αντώνη, μην ξεχνιέσαι. Το πλάνο σταθερό στο βυζί της μικρής. Η τρία στο πρόσωπο της μάνας. Μη χαλαρώνετε, μετά κερνάω κινέζικο. Ναι, σιγά, θα ξοδευτείς. Ορίστε, ηρεμήστε! Άστες, βρεζό, να σφαχτούνε. Τέλος πάντων. Μπράβο, καθίστε. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχεις λυσάξει με το Θωμά μου. Μήπως ζηλεύεις! Τι λες, μωρή! Τι λες, μωρή, στη μάνα σου που φάγα τα γόνατά μου στα σκαλιά για να σε μεγαλώσω! Κάμερα 2 στα γόνατα! Φάγε τα γόνατά σου, αλλά είχε χάρη που σέβομαι τη Μαρίνα και την εκπομπή! Σε ευχαριστούμε και εγώ και εκπομπή! Βρε, κορίτσι μου, βρε, καλό μου παιδί, λογικέψου! Τι σχέση έχεις εσύ, παιδί πράμα, με τον έτοιμο θάνατο! Τον αγαπάω και μ' αγαπάει! Που να σκάσεις! Αχ, δε μου, σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ, δε μου, που δεν ζει να ακούσει αυτά τα πράγματα ο πατέρα σου! Ο πατέρα μου! Ποιος από όλους? Άρε μαλακαντώνη, σου φύγε το ξάφνιασμα της χείρας. Την έβλεπα την άλλη φορά που σας παραμύθιαζε ότι ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν μωρό. Χριστέ μου! Έτσι όπως είπε στην προηγούμενη εκπομπή μας, την οποία παρεπιπτόντως η AGB μας ενημέρωσε ότι την είδαν 680.000 φίλοι, φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε. Παρακαλούμε. Φέρε μου, μωρή, λίγο νερό. Ναι, μαγκού. Και ζάνιτα. Να σχώσω μια να σου πω εγώ. Όπως τα ακούς, Νινέτα. Όπως τα ακούς. Ναι. Μου έστειλε και δαχτυλίδι. Ζαφύρια μπλε νουάρ με μπριγιόν. Τι το έκανα? Φυσικά του το έστειλα πίσω. Εγώ το μόνο που θέλω, κυρία Μαρίνα μου, πριν να κλείσω τα μάτια μου, είναι να σφίξω ξανά στην αγκαλιά μου το παιδί μου, την κορούλα μου, και να πλύνω τα κόκκαλα αυτού του αλήτη του διαφθορέα. Γιατί μόνο εγώ τα αγαπάω το παιδί μου. Καλά, μέχρι και η Ελένη θα μας λέει σήμερα. Αν μ' αγαπάς, να μ' αφήσει ήσυχη με τον άντρα μου, κατάλαβες! Τι να κάνεις με αυτό το πατήρι, να πεινάτε παρέα! Μαρίνα, μόλις έφτασε στο κοντρό κάποιος κύριος Θωμάς. Α! Θωμά μου! Θωμά! Βγάλ τον έξω, βρε! Βγάλ τον έξω τον αλήτη, να μην τον ακούω! Βγάλ τον γρήγορα στον αέρα, γρήγορα! Κυρία Κουντουράτου, μπορώ να μιλήσω. Τον ακούτε πως μιλάει! Φύγε, ρε! Φύγε γρήγορα, ρε ψωριάρι, να μην σου πάω τάτερα, ε! Τίποτα δεν μπορείς να μου κάνεις, γιατί έχω τη Χαρούλα, την αγαπάω και θα την πάρω. Που να χτυπάς τον κόλο σου κάτω! Τη Χαρούλα μόνο εγώ την αγαπάω! Γι' αυτό και θα έρθει σε μένα!
Γι' αυτό τη θέλεις πίσω, γιατί την αγαπά. Ναι, βρε ψωριάρη. Την αγαπάς και χωρίς το τρύπατο στη σουβάλα. Τι σχέση έχει, βρε κουφάλα, το τρύπατο στη σουβάλα. Όπα, Αντώνη, ρίξε σούπερ. Ποιο τρύπατο στη σουβάλα. Κύριε Μαρίνα, δεν αισθάνομαι καλά πριν διακόψουμε την εκπομπή. Χέστην, το παίζει, μια χαρά είναι. Ρώτα την για το τρύπατο. Τι σχέση έχει με το θέμα μας, Τασία, το τρύπατο στη σουβάλα. Ο τίποτα, Μαρίνα μου, να, ο συγχωρεμένος ο Κοβάτσος το έχει γράψει την προκομμένη από εδώ να το πάρει πριν καταπαντρευτεί. Μην φανταστεί τώρα στη σουβάλα τίποτα σπίτι. Λαμαρίνε, τίποτα είναι πράγματα, καταλαβαίνει τώρα. Και που το ξέρει, μάνα ο Θωμάς, το τρύπατο στη σουβάλα. Εγώ? Πού να ξέρω εγώ. Όλες οι κάμερες πάνω της. Αντώνη, βάλε μουσική κατά δίωξη. Για απεστασία, που ξέρω εγώ για το τρύπατο στη σουβάλα. Που ξέρω εγώ, βρε πρικοθύρα. Όταν σε κουτούπονα και μου λέγες ότι θα μου το γράψεις, ήξερε. Μάνα, μα φαινότανε, παιδί μου, πως κάτι βρώμαγε. Αγαπητοί φίλοι, ήταν και για μας μια έκπληξη αυτό το φοβερό μυστικό αυτής της οικογένειας. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς τους αγαπάμε όπως αγαπάμε όλους τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Γιατί θέλω να θυμάστε ότι δεν αγαπάμε αρκετά τους ανθρώπους όταν δεν λατρεύουμε την αθλειότητά τους, την ταπείνωση και την δυστυχία τους. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, τελευταία προσφορά. Θα κρατήσουμε εμείς το σπίτι στη σουβάλα και θα άρχισε να μας βλέπεις Χριστούγεννα και απόκριες. Άντε, και επειδή με βρεις τις καλές μου, θα σου δώσω και 300 μέτρα από το χτήμα στο νέο Βουτζά. Άκου να σου πω, Θωμά, εγώ δεν ξεπουλάω την κόρη μου για 300 μέτρα στο νέο Βουτζά. Κάντε 400. Κλέβεις εκκλησία, Τασία. Τι να κάνω, ρε αγόρι μου, κάπου πρέπει να αποθέσω κι εγώ τη φτώχεια μου. Α, πάει στο διάλο, Θωμά. Δώσε εκεί πέρα 400 μέτρα να ησυχάσουμε. Να ζήσετε, παιδιά μου. Γεια σου, Χρυσό μου. Γεια σου, αγάπη μου. Να σου πω, μωρή, τι ήταν αυτό που πέταξε το τέλος. Σ' άρεσε? Με κούφανε. Μαθαίνω, παιδί μου, μαθαίνω. Τζάμπα, νομίζω θα πήγαινε όλο σχολείο. Εγώ στο Πατόλι. Θα με δείτε μια μέρα και θα σας πέσουν τα αυτιά. Δηλαδή το έχεις βάλει στόχο να μην μας αφήσει κανένα όργανο στη θέση του. Πώς είπατε? Είπαμε, δεσποινής μου, ότι θα σας παρακαλούσαμε να μην χρησιμοποιείτε στην εκπομπή σας σε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που κάνετε φράσεις που ακούτε στη σχολή και αφορούν μόνο στον ιερό χώρο του θεάτρου. Βλέπω με παρακολουθείτε, κύριε καθηγητά. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, εγώ. Κάτι φίλοι μου. Να πείτε πολλά ευχαριστώ στους φίλους σας και ούτως ή πλην ποιο είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά μας, δεσποινής μου, είναι ότι δεν μας αρέσει σε αυτό το αγοραίο πράγμα που εσείς αποκαλείτε τηλεόραση να ακούγονται αποστάγματα ψυχής σοφών ανθρώπων. Εγώ, κύριε καθηγητά, έρχομαι στη σχολή για να μάθω δύο πράγματα και για να γίνω καλύτερη. Και αφού δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εδώ μέσα, που δεν μου δίνεται κομμάτι, λέω, ας τα χρησιμοποιήσω στην τηλεόραση, μπας και γίνει λίγο καλύτερη και τη βλέπετε κι εσείς. Δεν νομίζω, δεσποινής μου, ότι η τέχνη χωράει σε αυτά τα ιδιαστικά κατασκευάσματα όπου εκμεταλλεύεστε με τον πλέον πρόστιχο τρόπο τον πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία. Μα δεν τους φέρνουμε με το ζόρι, κύριε καθηγητά. Παρακαλάνε να έρθουμε. Χαμός γίνεται. Κωνσταντίνε. Ναι. Λέω, πρέπει να συμπληρώσουμε εκείνες τις καταστάσεις για τους δελφούς. Τι θα γίνει με τους δελφούς? Θα πάμε τελικά στο συμπόσιο? Το λάκκο μου, τι κάνεις, τη φιλενάδα σου, φεύγω! Τι κάνεις? Φεύγω, παιδί μου, για τρεις μέρες. Πες μου, θα με επιθυμήσεις. Μην το συζητάς τώρα, τρεις μέρες χωρίς εσένα, τελικά μου φαίνεται ότι ο Θεός με αγαπάει. Ναι, πες μου τώρα ότι και ο Θεός είναι λούγκρα. Και πού πας, για να έχουμε καλό ερώτημα? Στους δελφούς. Γιατί, μωρή, σε τάξαν στον Απόλλωνα? Θα πάμε, παιδί μου, με τη σχολή. Γίνεται εκεί μια μάζοξη των αρχαίων. Των πιανών? Των αρχαίων, παιδί μου. Εκεί θα πάμε να φάμε κάτι ξένος και μετά θα τους δείξουμε τι μάθαμε για την Αντιγόνη. Α, για το συμπόσιο αρχαίου δράματος, λες. Όλα τα ξέρεις εσύ. Όλα. Να σου πω, βρε Τόλι, εκεί κοντά τι έχει αν βαρεθώ? Θάλασσα, να πάω να πνιγείς. Τόλι! Τι να έχει, μωρί στους δελφούς, τον Ηνίωχο, τον Μαντίο, τον Ναό του Απόλλωνα, την Κασταλία πηγή και ό,τι απέμεινε από την Πυθία. Πυθία, ποια ήταν αυτή? Μια μαρίνα της αρχαιότητας. Μάσαγε φύλλα και έλεγε μαλακίες. Άκου, ποια ήταν αυτή? Έλα, βρε Τόλι, πες μου ορισμένα πράγματα για το μέρος. Μην πάω τελείως αγιαλαγιούχου και κακοχαρακτηριστώ. Να πετάω έτσι και μερικά έξυπνα πραγματάκια. Ναι, ότι θα πιστέψουν τώρα ξαφνικά οι άνθρωποι ότι σου ήρθε η επιφύτηση του Φίβου Απόλλωνα. Φίβου! Το δικό μας το φίλο που γράφει για τον Πάρη, τον έχει. Χεσμένο. Έλα, βρε Τόλι, μάθε μου μερικά πράγματα για τη σήμερα που τον άκουγα να με βρίζει. Αχ, με βρίζε με τόσο ωραίες λέξεις. Και ξέρεις, σκέφτηκα. Για πες. Ότι τελικά θέλει να με αγαπήσει για το μυαλό μου. Ποιο μυαλό σου, μωρή, ποιο μυαλό σου? Που αυτό δεν είναι μυαλό. Ταβέρνα σε ανακαίνιση προσεχώς πιτσαρία είναι. Τι είπατε? Είπαμε ότι θα ήθελα να ξέρω αν το ξενοδοχείο απέχει πολύ από την Κασταλία πηγή. Για να κάνω μερικές επισκέψεις. Τάμπα. Και πότε σκοπεύετε να πάτε? Πότε? Μα μαζί δεν θα... Δεν καταλάβατε, δεσποινής μου. Η πρόσκληση για το συμπόσιο αφορά μόνο τους μαθητές της σχολής, όχι τους ακροατές. Οπότε, μάλλον για την ώρα θα πρέπει να την ξεχάσετε, την Κασταλία πηγή. Σε κλείνω και θα σε ξαναπάρω. Α, εσύ. Να περάσω μέσα ή θα τα πω από εδώ? Είσαι ελθέ, Νικηφόρα. Εδώ είναι το σπίτι του Κωνσταντίνου. Είναι ουδετέρα ζώνη εδώ. Επιτέλους.
Γιατί κάθε φορά που σε συναντούσα και μ' άφηνες να περιμένω στην είσοδο, αισθανόμουν σαν να έλεγα τα κάλαντα. Είχαν εφευρεθεί τα κάλαντα όταν ήσασταν παιδί, εντύπωση μου κάνει. Τένι, τι θα γίνει με εμάς τους δύο? Κάθισε, αλλά μην βγάλεις την καμπαρντίνα. Κατάλαβες το όλη μου παλιοφίτουλας. Πρέπει να ξεχάσετε τη σπινή στη. Τι πηγή! Κι εγώ ένα τριήμερο ησυχία σε γάλινη. Τελικά αυτός ο τύπος αρχίζει να μου δίνει τα νεύρα, ε. Αλλά δεν με ξέρει καλά εμένα, γιατί εγώ. Είσαι σαρακατσάνα, προχώρα. Εκτός αυτού σκέφτηκα κάτι που θα τον κάνω εγώ να πει το δεσπότη Παναγιώτη. Α, τώρα πες Παναγιώτη να κάνω ένα τηλέφωνο. Παιδιά, σας χαιρετώ. Μόνο η μοίρα ξέρει πότε θα ξανανταμώσουμε. Αν είναι καλή μαζί μας, ποτέ. Κωνσταντίνη, γεύω. Ναι, Μπουμπού, ναι. Θα τα πούμε μετά στο τηλέφωνο. Και εσύ, φιλόξενη στέγη της νιώτης μου, σε χαιρετώ. Και εσάς, λαστρούλες της άνοιξης, που δεν θα σας ξαναδώ. Να σας φέρω στο κεφάλι να τις πάρεις μαζί σου. Και εσύ, Φλωράς, πιστή μου δούλα, σε χαιρετώ. Οι δρόμοι μας ξαναχωρίζουν, γιατί έτσι το θέλησε το πεπρωμένο. Τι ήπιες, μωρή νυχτιάτικα? Το φαρμάκι της ξενιτιάς ήπια. Αντίο. Μη με ξεχνάτε. Αντεγιά! Ήταν να τη βάλει σε κανένα ίδρυμα, γιατί. Καλά, η μάνα σου έχει φοβερή πλάκα, ε. Τώρα καταλαβαίνω από ποιον πήρες. Δεν κατάλαβα. Ρε εσύ, είσαι αστείος. Δηλαδή τώρα εμείς πάμε στους αδελφούς και εσύ δεν αφήνεις τη Μαρίνα. Και εσύ δεν αφήνεις τη Μαρίνα να έρθει μαζί. Δεν πας καλά. Και τι θες να κάνω, ρε? Να την κουβαλήσω μαζί μου, να είμαστε όλοι μια ευτυχισμένη παρέα. Εγώ, η Μαρίνα και η Μίνα. Ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Άσε ρε, Πέτρο, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Η αδελφή είναι μια καλή ευκαιρία να μην την έχω συνεχώς μπροστά μου. Να ηρεμήσω λίγο, να σκεφτώ. Κωνσταντίνε, κάτι ρεξάτος πρωί-πρωί. Να δεις, πρώτα θα χαλάρω. Έλα, Κωνσταντίνε, έλα, Κωνσταντίνε. Δίψασα. Κι εγώ. Παραφέρω να δω και κανένα καφεδάκι για να ξεμοιάζω κανένα. Ανέβα, εσύ πάω για καφέ, ε. Σίμπουανα. Δύο γαλλικούς, παρακαλώ. Κάντε τους τρεις. Καλέ, και εσείς εδώ. Πέτρο, Πέτρο, κατά που πέφτει η θάλασσα. Τζόλι, κλείσε, θα σε πάρω μετά. Τι έγινε, παιδί μου, τι σημαίνει? Αυτή! Κάτι. Η καταστροφή είναι εδώ, ήρθε πριν από λίγο. Και εγώ που πιστεύω ότι θα είναι βαρετές αυτές τις μέρες. Τόσο μωρή δεν τρέπεσαι τον άνθρωπο. Γιατί καλέ, εγώ ένα καφέ του ζήτησα να με κεράσει. Έπρεπε να βλέπεις μούτρα που κάνω αρχιτσιγκούναρος. Την έπαθε την αποβληξία. Δεν ξέρω, εγώ καλά τον άφησα. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Αν μη σου πω. Ναι! Α, ήρθε. Καλά, ερχόμαστε. Σήκω, κάθαρμα ήρθε. Ποιος ήρθε? Το ασθενοφόρο για το θύμα σου. Ποιος να έρθει, μωρή, ποιον περιμένουμε? Όχι, πες μου, σε παρακαλώ, πες μου κι εσύ που φημίζεσαι για την αναισθησία σου. Τι ήρθε να κάνει εδώ? Ένα ξεκουραστεί για το τριήμερο, φαντάζομαι. Και ήταν ανάγκη να έρθει εδώ. Και πού να πάει, εσύ, μια στάλα χώρα είμαστε. Τυχαία, άλλες μας κουνιούνται οι Τούρκοι. Πέτρο, αγόρι μου, μπορείς να περιορίσεις το αγόριο χιούμορ σου και να μου πεις τι να κάνω? Καταρχάς να κόψεις τους καφέδες. Και ό,τι άλλο σε πειράζει τα νεύρα. Αυτή με πειράζει. Γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα, δεν το καταλαβαίνεις? Για να με πεθάνει, για να μου σπάσει τελείως τα νεύρα. Γιατί σε γουστάρε, πανικόβλητε, τι είπε, γι' αυτό ήρθε. Ωραία. Αυτή ήρθε, εγώ σας αφήνω. Τι μας αφήνεις, ρε, εσύ, και το συμπόσιο, τα παιδιά, ο Αριστοφάνης? Ο Αριστοφάνης μπορεί να επισύσει αναψιόνος και χωρίς εμένα, και αυτό κάνει άλλωστε. Κωνσταντίνε, αγόρι μου, σύνερθε. Με το να φύγεις δεν το λύνεις το πρόβλημα. Και τι θες να κάνω, ρε Πέτρο? Να στέκομαι μέτοχος μπροστά στη δαιμονική της ειρωνία και να την παρακολουθώ να καμαρώνει με θριαμβικό ύφος την καταστροφική πορεία μου προς τον προσωπικό διασυρμό. Κωνσταντίνε, παιδί μου, είσαι σίγουρος ότι δεν παρακολουθείς λάμψη? Πέτρο! Όχι, γιατί ο Θεοδωράκης το παραδέχτηκε. Χρήστο μου! Χρήστο
μου, Χρήστο! Κάτσε καρδιά. Σιγά, καλέ, σιγά. Πώς είναι η κουκλάρα μου? Αιωνίως και παντελώς ερωτευμένη μαζί σου. Αυτά μου λέει συνέχεια, αλλά στο ερωταστικό δωρέ μου κάνεις. Έλα τώρα. Σταμάτα, άντε. Άντε, θέλεις αγκαλίτσες. Η κυρία Αγγελοπούλου. Α, η κυρία Κουντουράτου. Να δείτε που δεν σας περίμενα. Φαίνεται είναι γραφτό να συναντιόμαστε στα πιο απιθανά μέρη. Άμα είναι γραφτό. Εμένα, Μαρίνα, με συγχωρείς, πάω, έχω κάτι επώ. Θα τα πούμε. Γεια. Και πώς από τα μέρη μας, κυρία Κουντουράτου? Φέραμε την εκπομπή μας για δύο μέρες στους αδελφούς. Επί της ευκαιρίας του συμποσίου. Επί της ευκαιρίας. Και φέραμε εδώ τον κούκλο μας, τον τραγουδιστερά μας, να σπάσει λίγο την αρχαίλα. Και να σας συστήσω επί της ευκαιρίας. Η κυρία Αγγελοπούλου, ο κύριος Αντωνιάδης. Χάρηκα. Κι εγώ. Όχι, χάρηκα πολύ. Φέρ' το βρακί εδώ, ρε! Ρε, εσύ μισή μία, έχεις πάρει και μισή. Ας σε κάτω το βρακί, ρε, μην γινόσαστε μαλάκες, σας λέω. Ρε, παιδιά, δεν μπορείτε να πάτε στο δωμάτιό σας γιατί θέλω να διαβάσω. Ρε, Σιγκιάνα, πού είναι η κούτα με τα προφυλακτικά σου? Ντροπή σου να μιλάς έτσι, μια κυρία. Τι γεύση θέλεις? Ρε, την κουμούτσα είναι αυτή. Κάθε προσφορά η ελεύθερη ώρα με ένα κουμπόνι. 120 προφυλακτικά θα σε φτάσουν για το τρίμηνο. Ρε, στο διάλογο. Ρε, τη κορίτσια υπάρχει πετσέτα γιατί δεν έχουμε στο δωμάτιο. Αφού είχε πετσέτα. Εκείνες που είχε τις έβαλε στην παλίτσα για το σπίτι. Καμιά επιπλέον υπάρχει? Όχι. Να σοριαστώ. Τι να πάρω την πάρα να σοριαστώ. Καλέ, φύγετε δεν έχετε δουλειά. Έξω, δεν είναι εμεί. Δεν πάτε. Αδέρφια μα διώχνουνε. Πάμε να κλάψουμε. Έξω είναι τίγκα στα μωρά, ελάτε. Τι έγινε, μωρή? Μάταξε ποιος είναι ρεσεψιόν. Ο ρεσεψιονίστες. Ο Θεός σε ανδρική συσκευασία. Ποιος είναι, μωρή, με έσκασες? Σκέψου κάποιον που δεν έχεις πάει μαζί του. Όχι, Αθηναίος. Ο Χρήστος Αντωνιάδης. Ο Χρήστος Αντωνιάδης. Ποιος είναι αυτός? Τους έφερα. Ποιους? Τους καφέδες, ποιους? Ποιους θα φέρω? Το ξέρω εγώ. Τα καφενεία. Δεν. Μάλιστα. Πριν λίγο λοιπόν, Κωνσταντίνε, είχα κάτι συναπανδήματα. Με κάποιον από τους μαθητές σου. Οι μαθητές μου. Πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά και ταλαντούχα. Κωνσταντίνα, αγάπη μου, το θεώρησες απαραίτητο να καλέσεις και την κυρία Κουντουράτου να ειδηλιαστούμε όλοι μαζί στους ειδηλιακούς αδελφούς? Υπονοείς ότι εγώ την προσκάλεσα? Κωνσταντίνα, η σχετικά άριστη χρήση των ελληνικών μου δεν επιτρέπει παρεξήγηση του υπονοούμενου λόγου μου. Επαναλαμβάνω λοιπόν με σαφήνεια ότι προσκάλεσες αυτή την τζουλάρα σε αυτό το γάμο ξενοδοχείο και με δουλεύεις και με στα μούτρα μου. Μια πώς μιλάσεις. Είναι το καλύτερό μου, αν σ' αρέσει. Κοίτα. Δέχομαι την επιθετικότητα λόγω έλλειψης στοιχείων. Αλλά πίστεψέ με, δεν έχω καμία σχέση με την άφηξή της. Ας κάνουμε λοιπόν πως το τρώμε. Μα γιατί πρέπει να υποθέτεις πάντα το χειρότερο για μένα? Στατιστικές, αγάπη μου. Στατιστικές. Θα σκίσεις, μόνο μου. Μη σε νοιάζει τίποτα. Όχι, εντάξει. Άλλο σκέφτομαι. Τι είναι? Όχι, μωρέ, δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτή η κυρία που μου σύστησε κάτω στο λόμπι. Την ξέρετε καλά. Μια φίλη από την Αθήνα είναι. Πολύ φίλοι όμως, θέλω να με πιστέψεις. Δηλαδή, τόσο φίλοι που σχεδιάζουμε να περάσουμε μαζί τις διακοπές του Πάσχα. Με αυτή τη σούβλα, να είπε. Γιατί συμβαίνει τίποτα? Όχι, μωρέ. Τι να συμβαίνει, απλά κάποια μου θύμισε. Ωραία γυναίκα όμως. Ναι. Ναι, η κυρία Αγγελοπούλου. Μάλιστα. Συγγνώμη για την ενόχληση. Είμαι ο. Που γνωριστήκαμε προηγουμένως πριν στη ρεσεψιόν. Ναι, θυμίστε μου. Ο Χρήστος, ο Αντωνιάδης. Α, μάλιστα. Ναι, μπαμπαγιά. Ο πτέραρχος ήτανε. Χαιρετισμούς. Θα τους δώσω. Αν ξαναπάρει που δεν το βλέπω, θα τους δώσω. Στόπα, εγώ θα έχουμε πρόβλημα. Έλα, μωρέ, τώρα τι πρόβλημα να έχετε, αφού τις εξήγησες. Ναι, και το έχαψε τώρα. Οι γυναίκες, Πέτρο, που τα καταλαβαίνουν όλα. Πώς τα καταλαβαίνουν, ρε Πέτρο? Άσε μας, ρε Κωνσταντίνε, τώρα. Το μόνο που ελπίζω είναι να μην ξαναβρεθούμε με την άλλη. Ναι, ναι, αλήθεια. Πού να ξαναβρεθείτε, εδώ είναι ολόκληρη πολιτεία. Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, παιδιά! Κάτσε κάτω, ρε, κάτσε κάτω. Καλό στο μαρινάκι μας. Ήθελα να σας πω μια καλησπέρα. Τι, δεν θα κάτσει να δεις πρόβα? Να μην σας διακόπτω. Ήθελα ένα λεπτάκι μόνο τη Δάφνη. Τη Δάφνη, δεσποινής μου. Μπορείτε να τη δείτε και εκτός πρόβας. Ένα λεπτάκι μόνο, μπάκα ούρα. Φαίνεται, δεσποινής μου, πως ούτε στον καθαρό αέρα αλλάζουν οι συνήθειές σας. Με μαλώνετε, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε χωρίς εσάς. Αλλά θα το προσπαθήσουμε, Πέτρο. Φαίνεται ότι στον καθαρό αέρα δεν αλλάζουν ούτε οι δικές σας συνήθειες. Παιδιά! Από το ίδιο σημείο. Ένα λεπτάκι μόνο, κύριε καθηγητά. Ναι, ναι, ένα λεπτάκι πηγαίνετε. Πηγαίνετε ένα λεπτάκι. Έλα, ρε, κάτσε κάτω. Βρε Κωνσταντίνε, βρε αγόρι μου, αμάν ρε, τι αγάρμπος είναι αυτή ρε, ούτε ο Τζόρτζο γλουνάσουν. Μα μου τι δίνει ρε Πέτρο, ούτε εδώ πέρα δεν θα με αφήσει ησυχία. Τι στο διάλο θέλει τώρα? Να σου πω, είσαι σίγουρη για αυτό που πάμε να κάνουμε? Δεν ξέρω, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να του δείξω ότι αξίζω κι εγώ. Βαρέθηκα να με έχεις συνέχεια του πεταματού ρε Δάφνη. Κυρία Κυριακούλου. Μάλιστα. Πάνε για σας. Ευχαριστώ.
Είσαι το τραγούδι που δεν έχω πει. Το ωραιότερο. Όλα τα φάγατε, όλα τα φάγατε, όλα τα ρημάξατε, όλα τα ρημάξατε, τους χώρους φάγατε, τα δάνεια φάγατε, τα νιάτα μας φάγατε, όλα τα φάγατε και έχετε μούτρα και φωνάζετε. Στο ένα λεπτό. Τι είναι αυτά? Κολοκύθια με τη ρίγανη, τι είναι αυτά, τα κουστούμια είναι. Και γιατί, παιδί μου, κρέμασα σε όλο το καρναβάλι της Πάτρας επάνω? Δεν τίνουμε τη σαπουτσάκι, τη λυσιστράτη τίνουμε. Κωμωδία κάνουμε, ήθελα να έχουν μια χαρά πάνω τους. Από τη χαρά μέχρι την κακογουστιά υπάρχει μια σημαντική απόσταση. Κακόγουστη, εγώ που με παρακαλάει ο Κούρκουλος στο εθνικό, ασυχτήρι. Έχει δίκιο, κύριε καθηγητά, όχι και κακόγουστη. Σας παρακαλώ, δεν σπινίζουν, μην επεμβαίνετε. Μα να μιλάτε εσείς για γούστο, με καφέ που κάμισο και μαύρο σακάκι. Δεν λέει. Δεσποινίσμου, δεν δέχομαι υποδείξεις από μια που σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες του Λίμα Κίτς έχουν το βιογραφικό της. Πάμε, παιδιά, από την αρχή. A crazy little training coach of Bamba takes you for a ride that's quite a thrill. This crazy little train's the choo-choo-cha-cha. It cha-chas all the way to Cha-Cha-Ville. The rhythm of the wheels is strictly Latin. Hear the beat and you just can't sit still. Oh, buy a ticket on the choo-choo-cha-cha. And cha-cha all the way to Cha-Cha-Ville. Oh, amigos, don't you worry, 'cause the choo-choo-cha-cha's got a one-track mind. Oh, amigos. Ευχαριστώ. Τι κάνουμε? Κοιτάξτε, ήρθα, αλλά το ότι ήρθα δεν σημαίνει τίποτα άλλο εκτός από το ότι ήρθα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ για τα λουλούδια. Για την κάρτα? Και για την κάρτα. Το εννοούσα. Μπορώ να το καταλάβω. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Δηλαδή... Ναι. Και συγγνώμη για το θάρρος. Ω, μα τι λέτε. Αλλά, ξέρετε, ήθελα να... Ναι. Τι? Είστε με κάποιον αυτόν τον καιρό? Ναι, μερικές φορές. Κατάλαβα. Άλλος ένας άνδρας που δεν μπορεί να εκτιμήσει το θησαυρό που έχει στα χέρια του.